συμμετέχουμε και εμείς στη συλλογική κίνηση. Το μόνο που έχω να διαβάσω θα είναι το ψήφισμα και η καταγγελία της Ομοσπονδίας ό,τι αφορά την ΤΑΜΑ. Θα σας μεταφέρω δύο ψηφίσματα, ένα αναφορικά με την καταστροφική δράση της αστυνομίας στα πανεπιστήμια και το δεύτερο για το προνομοσχέδιο, δύο ψηφίσματα που ομόφωνα ψηφίστηκαν στο Πανελλήνιο συνέδριό μας που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το πρώτο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΔΥΠ και ΕΠ των ΑΕΗ, ως ΕΔΥΠ, πραγματοποιεί το 8ο συνέδριό της σε μια συγκυρία όπου η κρατική βία και καταστολή εισβάλλουν στους ακαδημαϊκούς χώρους, ανατρέπουν θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα και καταστρέφουν ό,τι το λαϊκό και φοιτητικό κίνημα έχει κατακτήσει από την εποχή της μεταπολίτευσης. Από την αρχή της διακυβέρνησης Συνοδού, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ΕΔΥΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητική, στερήθηκαν το δικαίωμα να ψηφίζουν για τα όργανα διοίκησης. Αυτή η αντιδημοκρατική πορεία κορυφώνεται με τη θεσμοθέτηση διορισμένης διοίκησης, εδραιώνει τον αυταρχισμό με τη βία εισβολή των μάτους χώρους πανεπιστημίων και με το διορισμό πανεπιστημιακής αστυνομίας. Τα μέλη των συλλόγων μας έχουν στηρίξει με όλες τις δυνάμεις τα δημόσια πανεπιστήμια και συνεχίζουν, παρά την οικονομική και υγειονομική κρίση, σε μια εποχή φτώχειας και ανασφάλειας, να μάχονται για δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, για ισότιμα δικαιώματα σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, για ανατροπή κάθε σχεδίου για πανεπιστημιακή αστυνομία και πρακτική εκφοβισμού και βία στην ακαδημαϊκή τη ζωή. Καταγγέλνουμε τις πρακτικές ψιλοδαρμού των φοιτητών και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας που συμβαίνουν αυτές τις ημέρες που ακολουθούν. Πρόκειται για δολοφονικές πρακτικές που δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική ακαιρεότητα και ζωή φοιτητριών, φοιτητών και εργαζομένων. Συνεπικουρούμενες από τη συντονισμένη προσπάθεια των συστημικών ΜΜΕ να διαστραβλώσουν τα πραγματικά γεγονότα. Αναμένουμε τις πιτανικές αρχές όλης της χώρας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, να υπερασπιστούν φοιτήτες και φοιτητές και να καταγγείλουν αυτές τις δράσεις. Το συνέδριο της ΕΔΥΠ καλεί τα μέλη της να πλαισιώσουν δυναμικά κάθε αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια, μαζί με τους φοιτητές και κάθε δημοκρατικό πολίτη. Και το ψήφισμά μας για το νόμο έκτρωμα κεραμαίως, σύμφωνα με την παρουσίαση στον τύπο του σχεδίου νόμου της Υπουργού Παιδείας κυρίας Κεραμαίως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση, χωρίς καμία διαβούλευση, επιχειρεί να καταλύσει το αυτοδιοίκητο των ΑΕΗ και να εισάγει ένα μοντέλο διοίκησης όμοιο με αυτό των ιδιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο απέτυχε όταν δοκιμάστηκε το 2011 με το λεγόμενο νόμο Διαμαντοπούλου. Συγκεκριμένα, καταργείται το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Ιδρύονται 10 μελή συμβούλια διοίκησης με 6 εσωτερικά και 5 εξωτερικά μέλη. Καταργείται η εκλογή του Πρίτανη των Αντιπριτάνεων και των Κοσμητόρων και εισάγεται ο διορισμός τους από το Συμβούλιο Διοίκησης. Περιορίζονται οι αρμοδιότητες του Πρίτανη και της Συγκλήτου αποκλειστικά σε ακαδημαϊκά θέματα. Διορίζεται εκτελεστικός διευθυντής από μέλη εντός και εκτός των πανεπιστημίων. Εισάγεται ο έλεγχος νομιμότητας των εκλογών των μελών ΔΕΠ όχι από τον Πρίτανη, αλλά από το Συμβούλιο Διοίκησης. Καταργούνται ουσιαστικά οι φοιτητικές παρατάξεις με την εισαγωγή εκλογικών διαδικασιών με ενιαίο ψηφοδέλτιο και πολλά άλλα δικτατορικής έμπνευσης παρέμβαση στα εσωτερικά των φοιτητικών συλλόγων. Απεριθελώνουν τα δίδακα στα πουμουσού και κατά ουσία παγώνει η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοιτησης. Δεσμοδοτούνται τα βιομηχανικά δακτορικά. Το πανεπιστήμιο γίνεται αγορά στην ιδιωτικοποίηση.
η στρατηγική ανάπτυξη των ιδρυμάτων και η διαχείριση των οικονομικών, τη σκάλη των αναγκών, ανατίθεται σε δοτά όργανα ξένα τα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά. Ιδιωτικοποιείται η ιδιωτική επέρημνα. Μετά τον εδώ και τρία χρόνια αποκλεισμό των μελών, ΕΔΥΠ επετέπει διοικητικού προσωπικού από τη διαδικασία ανάδειξης των αρχών διοίκησης του Πανεπιστημίου, ήταν θέμα χρόνου και ο αποκλεισμός ή περιορισμός των μελών ΔΕΠ από την εκλογική διαδικασία. Όταν δεν αντιδράσει το έλλειμμα δημοκρατίας, επειδή θεωρείς ότι δεν φύγεσαι ο ίδιος, είναι αναμενόμενο σε δεύτερο χρόνο και ο δικός σου περιορισμός και αποκλεισμός. Συνοψίζοντας, καταγγέλουμε την έλλειψη διαλόγου και διαβούλευσης για άλλη μία φορά από την κυβέρνηση και δηλώνουμε ότι παραμένουμε σε εγρήγορση ώστε να αντιδράσουμε μαζί με όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα στην περίπτωση που οι εξαγγελίες υπουργού αποτυπωθούν τελικά σε υποψήφιση σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ.